Συνέλληνά μου, αδερφέ μου, Έλληνα πολίτη, στην Ελλάδα και απανταχού της γέας, όλος ο ελληνικός πληθυσμός, όλοι οι Έλληνες άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη απανταχού της γέας, είναι η μοναδική στιγμή που πρέπει όλοι να ενωθείτε με όλα τα αδέρφια σας, με όλους τους Έλληνες. Η Ελλάδα την αφανίζουν. Η Ελλάδα έχει τρομερό και φρικτό θέμα. Και πρέπει όλοι οι Έλληνες, απανταχού της γέας, ενωμένοι μια γροθιά, να ενωθούμε στην Ελλήνων Συνέλευση. Να ενωθούμε στην τεράστια λεωφόρο. Να γίνουμε μια γροθιά, ένα σώμα, ένας νους. Συνελληνά μου, στην Ελλάδα, όλη αυτή η προδοτική, ανθεληνική κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο η κυβέρνηση, όλη η Βουλή. Μην κάθεσαι μόνο στην κυβέρνηση. Κοίτα τη Βουλή. Δεν μιλάει, δεν κάνει η αντιπολίτευση τίποτα. Συμφωνεί. Θέλω να θυμηθείς ότι όλα τα μνημόνια περάσανε με 190 ψήφους και 180 ψήφους και 220 ψήφους. Εκεί μέσα η κυβέρνηση είχε μόνο τους 152, 153, 157. Και εκείνοι ψεύτικοι δεν ήταν και δικοί τους. Ήταν από δωρεάν έδρες που έδωσαν. Συνέλληνα μου, ποιος ψήφισε τα μνημόνια όλα? Όχι η αντιπολίτευση, όχι άλλοι. Ποιος ήρθαν απ' έξω, εξωτερικοί παράγοντες, και τα ψήφισανε? Είναι όλοι μαζί. Είναι όλη μια γροθιά απέναντί σου. Όχι τώρα, χρόνια. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι αυτό που έχει δημιουργηθεί πολλά χρόνια. Τα ίδια γινόταν πάντα. Και την ίδια συνταγή είχαν πάντα. Την ίδια τεχνική. Να σου ξαναζεσταίνουν όλη αυτή την αηδία και να σου ξαναπροσφέρουν. Τάζοντά σου. Καμιά θεσούλα. Καμιά διευκόλυνση. Καμιά κουμπαριά. Καμιά γελιότητα. Ουσιαστικά δηλαδή σου κλέβανε όλο τον πλούτο. Όλη τη ζωή. Όλο τον χρόνο. Όλη την ψυχή. Και τελικά σου δίνανε το σκουπιδάκι. Και εσύ ήσουν και ευχαριστημένος που το έπαιρνες, γιατί σου το έδωσε αυτός. Λες και το έφερα το σπίτι του, λες και είχε τίποτα δικό του. Κανένας πολιτικός, κανένας ιεράρχης, κανένας ρασοφόρος, κανένας αξιωματούχος δεν έχει τίποτα. Όλα ό,τι έχει πάρει και έχει κλέψει, τα έχει πάρει από σένα. Αυτός δεν έφερε τίποτα. Ήρθε εδώ να πάρει, δεν ήρθε να σου δώσει. Τώρα εσύ τελικά του λες και ευχαριστώ και του ξαναψηφίζεις. Συνέλληνά μου, ήδη αυτή τη στιγμή. Στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, θα τα πω, ή ενημέρωσης, τα οποία έτσι έχουν γίνει, εξαπάτησης λαού και κοινής γνώμης, μεγάλη αποκάλυψη, αυξάνεται και 27% σε ιδιοκτήτες σε 86 δήμους. Ψέματα λένε, δεν είναι 86, σε 325 είναι. Σου βάζουν 86 για να μην φοβηθείς εσύ, να πεις, εντάξει, 86 είναι, δεν είναι ο δικός μου, θα είναι ο άλλος. Λες και, υπάρχει, λες και εκείνη το πρόβλημα, αν θα είναι ο δικός σου ή αν θα είναι ο δίπλα. 27% οι ιδιοκτήτες, ο ένφια. Μα ο ένφια ξέρεις τι είναι, έναντα ηλίκη. Ο ένφια ο φόρος είναι για να χάσεις την κυριαρχία σου που την έχασες, δεν συνέλληνά μου. Σου βάλανε φόρο, μα δεν πήρωσες φόρο που έφτιαξες στο σπίτι. Ένα σκασμό ΦΠΑ, δεν πήρωσες όλο το φόρο, δεν πήρωσες όταν αγόρασες το σπίτι, συμβολογραφικό, συμβολογράφους. Τα έξοδα, δεν πήρωσες το φόρο 13%. Πώς σας το διάλο να πληρώσεις τώρα λοιπόν? Δεν φτάνει που είσαι το δάνειο που δεν μπορεί να το πληρώσει. Θα πληρώνει και έμφυα 27% παραπάνω από αυτό που ήδη είναι. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος θα σου βάζουν φόρους. Πρέπει να καταλάβεις εδώ και τώρα, χτες, ότι αυτοί δεν θα σταματήσουν πουθενά εάν δεν τους σταματήσεις εσύ. Γιατί αυτοί δεν μπορούν να σταματήσουν. Αυτοί έχουν εντολές και δεν επιλέγουν αυτοί καμία διοίκηση, καμία στρατηγική. Κάνουν ό,τι τους λένε και είναι εκεί μόνο για να σε αφανίσουν. Αν είχαν στρατηγική, θα έκαναν οτιδήποτε για σένα. Γιατί από σένα ψηφίζονται. Δεν τους ενδιαφέρει να τους ψηφίσεις. Γιατί δεν βγαίνουν από σένα. Ό,τι θες εσύ να ψηφίσεις, αυτοί θα βγαίνουν πάντα αυτοί που θέλουν. Και τα αφεντικά τους θα βγάζουν αυτούς που έχουν κανονίσει και είναι πολύ καλοί υπάλληλοι. Από χαζοί, από ηλίθιοι, έως να κάνουν μόνο αυτό που πρέπει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκεί μέσα. Δεν υπάρχει καμία νόηση, κανένα μυαλό. Άρα, ρε συνελληνά μου. Θα σου αυξήσουν 27% το ένφια. Μα ο ένφια είναι ένας φόρος ο οποίος είναι ένα απλά νταβατζιλίκι, ένα μπραβιλίκι. Πιανού, ποιος το εισπράττει, πού πάει, αφού μια τρύπα είναι μόνο. Τα χάνεις όλα. Το χειρότερο από όλα όμως είναι ότι χάνεις τον εαυτόν σου. Δεν θέλουν μόνο τα λεφτά σου, τι να τα κάνουν. Έχουν τεράστια χρήματα, σε έχουν κλέψει τόσο πολύ, έχουν όλο σου τον πλούτο, τον διαχειρίζονται αυτοί. Και κάνουν πλάκα. Τώρα θέλουν να σε πατήσουν. Θέλουν να σε λιώσουν. Θέλουν να σε αφανίσουν. Θέλουν να πεις από μόνος σου ότι δεν είσαι άνθρωπος, ότι δεν έχεις καμία βούληση και θα κάνεις πάντα ό,τι σου λένε. Και αν σου λένε να πεθάνεις και να αυτοκτονήσεις, εσύ θα το κάνεις. Αυτό θέλουν. Και τώρα είναι η ώρα να τους πάρεις το κυνήγι. Να ενωθείς τώρα με τα αδέρφια σου όλα. Με την Ελλήνων Συνέλευση.
και να ενωθούμε όλοι μαζί. Μόνο ενωμένοι αυτά τα ζωντόβολα όχι θα γονατίσουν, δεν θα έχουν που να κρυφτούν. Είναι η ώρα να ενωθείς. Είναι η ώρα να πάρεις τη δύναμη στα χέρια σου. Είναι να καταλάβεις πόσο δυνατός, πόσο τεράστιος, πόσο αληθινός είσαι. Κάνε το. Ενώσου τώρα. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο. Μόνο να ενωθείς με τους Έλληνες. Να ενωθείς με τα αδέρφια σου. Να ενωθείς με τους ανθρώπους. Όλα τα άλλα είναι σχεδιασμένα. Είναι όλα έτοιμα. Τα πάντα. Όσο πιο γρήγορα θα ενωθείς, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει η απελευθέρωσή σου. Όλο το μέλημά σου να το στηρίξεις στην ένωσή σου. Ενώσου με όλα σου τα αδέρφια. Χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα. Μόνο στην απελευθέρωσή σου. Στην ίδια σου τη ζωή, στην ίδια τη φυσιολογία της δημιουργίας σου. Κάτω. Όλα τα άλλα είναι λυμένα. Θα έρθουν μόνα τους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εδώ και τώρα για την απελευθέρωση όλων των ανθρώπων, όλων των Ελλήνων. Και της μητέρας των μητέρων Ελλάς. Έλληνα πολίτη. Ενώσου. Ενώσου. Προστατεύσου. Έλα να σε προστατεύσουμε. Ενωμένοι μόνοι. Ενωμένοι μόνο θα νικήσουμε. Δεν μπορούμε να νικήσουμε αλλιώς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.